σωτηρία σου, αγαλλιάσετε σφόδρα. Βασιλεία σου,
Χριστία της μέγιστος, Αθηναίων διδάσκαλων, οικουμένης Αγράιζα, επροσύνος γερέρωμεν, τους αγώνας τιμώμεν και τας βασάνους δια Χριστόν, τος ετών σου μαρτύριον, Άγιε Παύλε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Υπερδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί γης τους πατέρας ημών θεμέλιος σας, και δι' αυτόν προς την αληθινή πίστη πάντας ημάς οδηγήσας, πολύ εφλάγμε δόξας. Χριστότητα εκ διδάχθης και νύφων εν πάση, αγαθήν συνείδηση ιεροπρέπως ενδυσάμενος, ίντρισας εκ τους σκεύους της εκλογής τα απόρριτα, και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμο τετέλεκας, ιερομάρτης Διονύσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται, και Γαβρίλ την χάρη ευαγγελίζεται, διό και ημί συναυτό η Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Ότε κατά βάστας γλώσσας των Τρισάγιων ύμνων αναμέρπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή. Είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Κύριε, την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσεν η δεξιά. Κύριε Ιησού, σώσον.
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Χριστόδο και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Μακαριότατε δέσποτα και σεπτέ προκαθήμενε της καθελάδα Αγίωτά της Αποστολικής Εκκλησίας. Σεβασμία των Αγίων Ιεραρχών χωρία. Σεβασμιότατε εκπρόσωπε της προσκυνητής μη μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας.
Πατέρες και αδελφοί αγαπημένοι, εξοχότατοι και εντιμότατοι άρχοντες, εκπρόσωποι των πολιτικών, δικαστικών και λοιπόν αρχών, ελογιμότατοι και πολυσεβαστοί κύριοι καθηγητέ, λαέ του Κυρίου περιούσιε, μετά τους φρικτούς όρκους, τους οποίους κατατάξιν και ουσίαν ενώπιον της προσκυνητής μη μακαριότητος και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας, έδωκα εις τον Πανάγαθον και Τρισήλιον Θεόν μας, και οι οποίοι κατεγράφησαν υπό των Αγίων Αγγελικών Δυνάμεων εν τη βίβλο της ζωής μου, νομίζω ότι αρμόζει σιγή. Σιγή ιεράς μυστικότητος, σιγή βιώσεως, εγγονάτων και αφιένος κλείσεσι. Σιγή ένδακρης, διευχαριστίαν, δοξολογίαν και παράκληση. Χρειάζεται σιγή, διότι εν μέσω δύο ιερών και φρικτών μυστηριακό το τρόπο ομιλεί ο Θεός λέγω: λύσε τον ημάντα των υποδημάτων σου. Ο τόπος ενοέστικας γη αγία εστί. Χρειάζεται σιγή, διότι αυτήν την ώρα δεν θα οικοδομήσω, ούτε θα οικοδομηθώ από την έκφραση παλινδρόμου βιώσεως και καταθέσεως των αισθημάτων τα οποία με διακατέχουν. Χρειάζεται σιγή, διότι κατά των θείων Απόστολων ούχε αυτό της λαμβάνει την τιμή, αλλά καλούμενος υπό του Θεού. Σιγή, διότι αισθάνομαι έναντι Κυρίου οφειλέτης και δούλος αχρίους, διότι ο όφιλον ποιήσε πεποίηκα. Σιγή, διότι ό,τι είπω και λαλήσω θα είναι ερανισμένα από την έγγραφον και βιωματικήν εμπειρία των συγκροτούντων την ατελεύτητον άλυσιν των Αγίων Αποστόλων, των Αποστολικών Πατέρων, των Αγίων Πατέρων και σύμπαντος του χορού των Θεοφωτίστων, Πνευματοφόρων και Θεοκυρίκων Αγίων. Παρά τα αυτά, θα ήτο εξίσου μεγίστη παράληψης εάν δεν κατέβαλον προσπάθεια τουλάχιστον να διαζωγραφήσω τα σεν μέσω δοκιμασιών πολλάκης απείρους προς εμέ ευεργεσίας του Θεού. Αλλά τι είπω και τι λαλήσω ο τάλας εγώ. Ο πάθεσιν ειδωλών συγκυλινδούμενος. Με τι δύναμη να ατενήσω εις των ουρανών και των φρικτών του Θεού κατοικητήριων και πώς υποστήσω με ενώπιον αυτού. Δια τούτο θα περιορίσω τον λόγον μου εις μίαν μόνον σκέψη, αποδεικνύουσαν την πρόνοια του πανικτήρμονος Θεού, του ούτως οικονομήσαντος τα κατεμέ προς δόξαν του και ευχαριστίαν του και παράκλησιν εν δυναμώσεως. Ο Κύριος δια των ευλογημένων γονέων του εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ αναπαυωμένου
πολυπάθου, πλην λίαν ευσεβεστάτου, πρόσφυγος εκ μικράς Ασίας, πατρός μου του Γεωργίου και της Φιλοστόργου και υπό τα στέρηγάς της αναπαυούσις με άγρητον ειν μητρός μου ασπασίας. Εκ του μειόντος ιστο είναι με παρήγαγε την 25η του μηνός Απριλίου του Σωτηρίου έτους 1952, ημέρα καθήνε εορτάζεται υπό της Εκκλησίας ημών η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού της Αναστάσεως του Μάρκου. Δια της Κολυμβήθρας με ανεγέννησε την Παρασκευή της Διακαινησίμου, ημέραν καθήν εορτάζεται η Θεομήτωρ ζωοδόχος πηγή. Με εισήγαγεν εις ηλικίαν 18 ετών και προ 36 ετών εις των μοναχικών βίων και δι' αυτού εις των νοήτην εκκλησιαστικών βίων και δι' και κατά την ημέραν της εορτής των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, του και προστάτου και εφόρου της λαχούσης μη Ιεράς Επαρχίας, δούσμη το μοναχικό όνομα του μαθητού του Αποστόλου Παύλου, του ουρανομίστου και ιεροφάντορος Διονυσίου, του των αρεοπαγητών κλαίους και των Αθηνών γόνου. Με ανοίγαγε εις των βαθμών του διακόνου κατά την εορτήν των Αγίων Αθανασίου του Μεγάλου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας. Με κατέστησε πρεσβύτερον κατά την πρώτην Κυριακή των νηστιών την μεγάλη και επιφανή, την υποπάντων γνωστήν και ως Κυριακήν της Ορθοδοξίας. Και τέλος, σήμερον εορτήν των Αγίων Πατέρων των Συγκροτούντων την 7η Οικουμενικήν Σύνοδο, μετά τους αύτας και τη αύτας κακοπαθίας περιών ουκέστην ηλέγην κατά μέρους, προτάση της ημετέρας Μακαριότητος και φιλοτίμω αποδοχή των σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών των συγκροτούντων την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δια της τιμίας ψήφου των με ανέδειξεν εις Μητροπολίτη πάντα ταύτα. Είναι τυχαία σύμπτωσης. Πίσω από όλα αυτά κρύπτεται ο τα πάντα κατασκευάσας Θεός, ο προνοών, ο γνούς και προορίζων. Είναι αυτός που μόνος είδε την προς αυτόν αγάπη μου, την λατρεία και την τιμήν, ώστε να με αξιώνει να του αφιερώσω τα πάντα και την ζωή και τα τυχόν προτερήματά μου, τα ελαττώματά μου, τις αναρτίες μου, έως και την παραμικρήν θετικήν δι' αυτόν και των άνθρωπων ενέργειάν μου, την σύμφωνον με το ιερόν αυτού Ευαγγέλιον. Είναι αυτός του οποίου όσο ζω και αναπνέω θα δανείζω νουν, καρδίαν, ότα, ρήνα, στόμα, πόδας και χείρας για να είμαι κατά μίαν ωραίαν έκφραση συγχρόνου θεολόγου το άλογο του Θεού, το πάντοτε και πανταχού προφθάνων και αεί
τρέχον. Είναι αυτός εις τον οποίον δημόσια και χωρίς ντροπή πρέπει να ομολογήσω. Συ μόνο αμαρτάνω, αλλά και συ μόνο λατρεύω, Κύριε. Άρα αρμόζει το μένειν εν εις έμαθες και επιστώθης, εν εις παρέλαβες, εν εις ιερά παρακαταθήκη αλόβητος θα διακινείται, έστω κι αν όπως πάντοτε έλεγες εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλό. Αρμόζει το μένειν και από σήμερον ότε η Εκκλησία ψήφο και δοκιμασία των σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών των συγκροτούντων την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας αυτής με αναβιβάζει εις την υψίστην τιμήν και αξίαν και με καθιστά επίσκοπον και Μητροπολίτην της Αποστολικής και Ιστορικής Μητροπόλεως Κορίνθου ή της ιδρύθη διότι του Παυλίου Κηρύγματος ή της διατηρήθη ασάλευτος επί μίαν δισχυλιετίαν σχούσα καρπούς και διδάσκουσα δια των προς τους χριστιανούς αυτής επιστολών του Θείου Παύλου πάσα στας χριστιανικάς ψυχάς όπου γης τις πορευθήσεις δια δυστημίας και αθυμίας τις διαπημανθήσεις υπό μεγάλων και αγίων μορφών από των μαθητών και συνεργών του Αποστόλου Παύλου έως των Αγίων Διονυσίου του Ιερομάρτυρος, Μακαρίου του Νοταρά, Ζαχαρίου, αλλά και των Επεσχάτων, Δαμασκηνού του Παπανδρέου, του και μετέπειτα Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Αντιβασιλέως, Μιχαήλ του μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Προκοπίου του Τζαβάρα, καθώς και του πρότριτα εκμετρήσαντος το ζήν και ισχύρας Θεού ζώντος αναπαυωμένου κυρού Παντελεήμονος του Καρανικόλα του βαθιστοχάς του Θεολόγου του δυναμικού ανδρός του ήρωος της εθνικής αντιστάσεως του διαδραματίσαντος σπουδαίων ρόλων εν τη Εκκλησίας εν τη Εκκλησία και των πραγμάτων αυτής. Διό και θα παραμένω σταθερός και νυν οδεύων εις διαδοχήν αυτών ως επίσκοπος προς Κορινθίους. Καλούμενος δηλαδή ουχή να απευθύνω προς αυτούς επιστολάς αλλά με βάση τας θεοπνεύστους επιστολάς του Αποστόλου Παύλου να ποιμάνω αυτούς, να προσφέρω την αγάπη μου θυσιαστικώς όσο ποιμήνω καλός, ώστε στην ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων να αναλύσκομαι νύχτα και ημέρα νουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Όσο αυτός ουρανοβάμων Απόστολος τονίζει να προπορεύομαι τούτον ουχή κυριαρχικός και δυναστικός άλλος γνήσιος εκκλησιαστικός ηγέτης εμπνέων δια του παραδείγματος της ζωής και των έργων μου ούτως ώστε και ούτι αντιπελαργούντες να μου αποδίδουν την αγάπη των και το προς το υψηλόν υπούργημά μου οφειλόμενον σεβασμόν. Θα πρέπει να ηλιγιώδει όλα αυτά.
θάρση όμως. Μη φοβού, ίσχυε και ανδρίζου, λέγει μη ο Κύριος ο Θεός, ως της προπορεύεται μου, διά να τον ακολουθώ, στηριζόμενον εις τας πρεσβείας της υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπικώου, του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, των Οσίων Πατέρων Ιωάννου του Ρώσου, Δαβίδ του Γέροντος, Παταπίου και πάντων το κατά την Κόρινθον τοπικών Αγίων και πραγματοποιών ένα εκβαθέων εσωτερικών διάλογων θα ερωτήσω εμ' αυτών. Τις ο χειραγωγών σε παιδιώθεν και διαπαντός προσφόρου και ψυχοφελούς μέσου οδηγών σε εις την αγάπην του Θεού, την κλίσιν προς την ιεροσύνη και την επιθυμίαν της διακονίας εν τη εκκλησία. Τις ο προσελεγκών συγγέροντας και πατέρας πνευματικούς, μογίσαντας υπερβαλλόντος δια την προετοιμασία σου, την κάθαρσιν της ψυχής σου, την απόκτησιν σκέψεως περί του εκκλησιαστικός πράσιν και φρονήν. Τις ιόρισε ότι δια του κηρύγματος της Αναστάσεως είναι κήρυξε ο ιδρυτής της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, θα υπερβαίνει στα γήινα και θα φωτίζει τον κόσμο και ως κοπιών εν λόγω πρεσβύτερος. Τις ονύψασε και καταγράψασε εν δέλτη ζωής αιωνίου ημί ο αναγενής σας πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, Θεός εν ρήθρης της ζωοδόχου πηγής. Σύμπτωσης η ημέρα της εις Θεόν αφιερώσεών σου, εν τη ιερά μονή χρυσοπηγής δίβρης λαμπίας, κατά την εορτή της μνήμης της ιεράς ως προείπων ξινορίδος των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Τυχαίον το ότι εισήχθης εις την ιεροσύνη την ημέραν καθινοστήλος της Ορθοδοξίας Μέγας Αθανάσιος, έπρεπε να αποτελεί δια σε ένα ακόμη πρότυπον Ορθοδόξου πλουτισμού θεολογίας. Ή μήπως η κατά την εορτή της Ορθοδοξίας εισαγωγή σου εις το ενδότερον του καταπετάσματος δεν σε δεσμεύει αυτή να διάγεις και να κηρύττεις ως είδονη προφήτε, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβε, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως συμπεφώνηκεν, η χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικτε, το ψεύδος ως απελήλατε, η σοφία ως επαρησιάσατο, ο Χριστός ως ευράβευσε, καθώς οι σήμερον τιμόμενοι Άγιοι Πατέρες της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου εδογμάτισαν. Ευχαρίστησε τους καλούς σου γονείς δια το ζήν και δια το ότι ως άλλον Σαμουήλ εκβρέφους σε αφιέρωσαν εις τον Κύριον και την Εκκλησία Του. Ασπάσου την από την επιθανάτια κλίνη γραπτήν πλην περιεκτικήν πνευματικήν διαθήκην του από τους ουρανούς συγχωρεύοντος και συμπαρισταμένου Πατρός σου. Είναι ανορθόγραφη, γιατί δεν ήταν κατά κόσμον επιστήμων, ήταν όμως σοφός κατά Θεόν. Γι' αυτό βρήκε τη δύναμη λίγο πριν πεθάνει να μου γράψει την ιεροσύνη σου και μόνον παιδάκι μου να κοιτάς και ο Θεός θα σε προστατεύει. Μακάρισε τας ψυχάς των αηδήμων πνευματικών σου πατέρων Αθανασίου Αρχιερέως, του φιλανθρώπου, δημιουργικού, αφιλαργύρου και ανιστάκτου,
του κατακοσμήσαντος διαφιλανθρωπικών καταστημάτων την επαρχία της Ηλίας, του και έλκοντος εκ Κορίνθου την πνευματικήν αυτού καταγωγήν, αφού εσπούδασε την προστατησία του από Κορίνθου και ήτα Αμερικής Μιχαήλ και έλαβε τους δύο πρώτους βαθμούς της ιεροσύνης υπό δια των σεπτών χειρών Προκοπίου Τζαβάρα, Μητροπολίτου Κορίνθου. Ιερονίμου του Γλυκυτάτου, Φιλοστόργου, Ελεήμονος και χαριτωμένου κληρικού του Συμμαρτυρής Αντώσε, Αντωνίου Ιερομονάχου του Ταπεινού και Φιλισίχου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής του και Κύραντώσε, προσευχή σου υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως Χρυσοστόμου Αρχιερέως, διάτετην εις πρεσβύτερων χειροτονίαν και πάντα τα μεταυτήν προσφερθέντα πνευματικά. Ευχαρίστησε τους καθηγητάς, διδασκάλους, παιδαγωγούς και πάντα σου τους συντελεστάς εις την διαμόρφωση της ψυχής, του χαρακτήρος, του ήθους και υποδείξαντας τρόπους αποκτήσεως θεώθεν και θύραθεν παιδείας. Απόδωσα σπασμών εις τους κατασάρκα αδελφούς σου Νικόλαον και Βασίλειον μετά των συζύγων αυτών, Άνης και Ελένης, των τέκνων και των εγγόνων αυτών, πάντα στους οικείους σου και ευχαρίστησέ τους, διότι συναποτελείται μια ευλογημένη, σφιχταγκαλιασμένη και πιστή οικογένεια. Στον πλήρη χαρισμάτων επίσκοπός σου Μητροπολίτη Χαλκίδος κύριο Χρυσόστομον, αδελφών και φίλων, ώστις σε κατεκόσμησε διαρχιερατικών δώρων αλλά και αγάπης, δώρισε το χειροφίλημα του σεβασμού, της ευγνωμοσύνης και της εις Χριστόν αγάπης, και εύχου να έχει πολυετή, ειρηνική και καρποφόρον αρχιερατεία. Των ιερών κλήρων από του πολυφιλή του πρωτοσυγγέλου πατρός Νικοδήμου έως και του νεωτέρου διακών, τα ευαγή μοναστήρια, τα φιλανθρωπικά καταστήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, τα οποία επί τριάκοντα και πλέον έτη κυρίως υπό τα ιδιότητας του Ιεροκήρυκος Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Πρωτοσυγγέλου διεικόνησες και διέθεσες κάθε ικμάδα πνευματικότητος και προσφοράς σου, αγαπήσας και αγαπηθείς, κράτησε τα εις τα Άγια των Αγίων της καρδίας σου και τα δίπτυχα της Ιεράς Προσκομιδής Διαβίου. Μίλης μόνη τα κατά πνεύμα τέκνα σου και εύχου να σε αξιώνει ο Θεός να τα καμαρώνεις, να τα χαίρεσαι και να τα ευλογείς δόξαν το Θεό αναπέμποντα και πολυά γύρος φθάνοντα και παραδείσου οικίτορας γενέστε. Ευχαρίστησε τους άρχοντας, τα μέσα ενημερώσεως και των λαών, του νέου ψυχικού, των μεγάρων, της Ηλίας και της Χαλκίδος, δια την αποδοχήν, την πλεισμονήν μνήμης, την τιμήν και των σεβασμών, την εμπιστοσύνη, την συμπαράσταση και την εγγένη αναγνώριση της ταπεινής σου προς αυτούς προσφοράς, αλλά και την παρά το δύσκολον της ημέρας υπεράριθμων προσευχητικήν και αγαπητικήτων παρουσίαν. Ευχή σου θερμός και δημοσίως υπέρ της ιεράς αδελφότητος
του εν ψαχνήσεις ηχαστηρίου της Γοργοεπικόου Θεομήτωρος, το οποίο εγένετο με την πνευματική και άπειρον αγάπη της πριτάνεως των ενεβία μοναζουσών γεροντήσεις ταξιαρχίας και της πνευματικής τη γατρός αυτής Χριστοδούλης μοναχής, ο οίκος της προσευχής σου, η καταφυγή σου κατά τας ώρας του πόνου και της χαράς, η σκέπη και η παραμυθία σου, ο επιστηριγμός και η βακτηρία σου, το δεύτερο σπίτι σου, ο φύλτατος ξενών, διού και ενώ εξενούσω του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέτων, και δι και ενώπιον της χαριτοβρήτου και περιπίστου ιεράς εικόνος της Γοργοεπικόου. Και τώρα, Διονύση, έστω και αν είναι δύσκολον, ύψωσε τους οφθαλμούς σου και είδε. Μπροστά σου ευρίσκεται Θεού το κατοικητήριο, ο θρόνος του Κυρίου, έτοιμος δια την τέλεση της ανεμάκτου ιερουργίας, και ο εις τύπων και τόπων Θεού αρχιεπίσκοπος και πατήρ σου, έτοιμος δια των τιμίων χειρών του να σου μεταδώσει την χάρη της αρχιεροσύνης, συμπάση της αυτό ιερουργούση και συμπροσευχομένης αρχιερεύση. Εις τα αν βρήκες λέξεις διόλους κάτι να εκφράσεις, ομολόγησε αυτό στιγμή την λεξιπαινία σου. Παραδέξου δι' άλλη μία φορά ότι μόνον εις η γη θα ήτο το ευγλωτότερον λεξιλόγιον, δια να εκφράσεις ευγνωμοσύνη, πίστη, ελπίδα, αγάπη, αφοσίωση διαβίου, προσδοκίας, στηριγμών, εις τα πλέον αγαπητά και σεβαστά διασέ πρόσωπα του Θεού δηλωνότη και του Αρχιεπισκόπου, πρόσωπα τα οποία ενούνται μυστηριωδώς σήμερον και συναποτελούν ορατών και αοράτων τρανήν παρουσίαν, ιεροσύνης ιερουργικήν πανήγυριν, γεγονός νέας πεντηκοστής και πνεύματος επιδημίαν. Μα όχι, ομολόγησε δημόσια πως αυτός ούτως ο Θεός, όταν οι πάντες σε εγκατέλειψαν και όταν τείχος βρέθηκε μπροστά σου, σου έστειλε τον άνθρωπό του, τον αρχιεπίσκοπον. Αυτός ο αρχιεπίσκοπος σε έβρε απάτορα πνευματικός και μετέωρον συναισθηματικός, χωρίς και αναγνώρισε ότι την ώρα που εκείνος έκρινε ότι πρέπει, σου εστάθη χωρίς εκζήτηση ανταλλαγμάτων συνειδιακών, συναισθηματικών ή και υλικών. Εστάθη στοργικός, γλυκής, πατρικός, προστατευτικός και υιοθετώντας σε, σου είπε: μη φοβάσαι, μετά το Θεό σου έχεις τον Αρχιεπίσκοπό σου. Δήλωσε ότι μετά ταύτα τιμητικό σου ενεπιστεύθη επιτελικά θέσεις εν τη διοίκηση της Εκκλησίας και εν το εκκλησιαστικό αυτής κέντρο, όπως του αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού και Διευθυντού των Υπηρεσιών της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, και ότι πλησίον του αγαπητού σου Γενικού Διευθυντού της Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Φαναρίου Κυρίου Αγαθαγγέλου, και υπό τα σεντολάς της αγάπης του διεικόνησες τον γίγαντα αυτόν της Ιεραποστολής, του κηρύγματος, της κατηχήσεως, του εντύπου λόγου του Θεού
και συνεδέθης με αδελφικούς δεσμούς αγάπης, αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτιμήσεως, με άπαντο υπαλληλικών και εργατικών προσωπικών αυτής, εις το οποίον αρμόζουν αναγνώρισης, εμπιστοσύνη και δημόσιος έπαινος δια το τεράστιον και αθορύβως προσφερόμενων έργων. Παραδέξου ότι σε συνέδεσαι στενότερα με πρόσωπα αγαπητά σου, όπως τον φίλτατο και ιεροπρεπή αδελφόν, πρωτοσύγγελον της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πατέρα Θωμά Συνοδεινών, και άπαντα στους κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτας του εν το αμπελόνι του Κυρίου. Και ακόμη ότι απρόσμενα σε κατέστησε τη ομοφόνο αποφάση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου, πρώτον του συνεργάτην εις την Ιεράν Σύνοδον, διορίζοντάς σε αρχιγραμματέα αυτής και φορτίζοντας τους αδυνάμους ώμους σου με φορτίον βαρύ, μάλλον δε βαρύτατον αυτό το της λειτουργικής ενασκήσεως του βασιλικού διακονήματος της Εκκλησίας ή του διοικητικού λειτουργήματος αυτής, όπως λέγεται εις την θεολογική γλώσσα. Πλην δοξολόγησε τον Θεόν, αλλά και εκείνον, ότι σε απέστειλον εις διακονίαν, προσφέροντάς σου εις σταυρουμένους και συνέροντας των σταυρών τούτων του μαρτυρίου σου, τους παναξίους, φιλοτίμους, εργατικούς και λίαν αγαπητούς αδελφούς σου, τους συνοδικούς γραμματείς, τους γραμματείς των συνοδικών και των ειδικών επιτροπών, αλλά και των υποεπιτροπών αυτής, καθώς και των λαϊκών συναδέλφων αυτών, από του ειδικού επιστημονικού συμβούλου Προέδρου κυρίου Μαρίνου μέχρι και της τελευταίας ευτρεπιστρίας. Τέλος, ενθυμίσου το πως αναπάντεχα εν ημέρα συνεδριάσεως της διαρκούς Ιεράς Συνόδου συμπεριέλαβε καταρτιζομένης της ημερησίας διατάξεως των θεμάτων της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας και την εκλογή σου εις επίσκοπον αφήσασε άναυδον, δια να ολοκληρώσει αργότερο την οσάνω πρότασή του και να προτείνει την εκλογή σου δια την Κόρινθον, εκθήμως γενωμένη να αποδεκτεί υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Γέροντα, η ψυχή μου μου λέει να πω κι άλλα. Η λογική μου όμως και η σεμνότη σας με προστάζουν να σταματήσω. Ένα μόνο θα προσθέσω ακόμη. Εις τα πάμπολα χαρίσματα, φυσικά και επίκτητα, με τα οποία είστε πρικισμένος από νέος συγχωνεύρη, δεν το γνωρίζετε αυτό το ιερατικό μου πρότυπο. Πριν λοιπόν με καταστήσετε επίσκοπο και Μητροπολίτη της Αποστολικής Εκκλησίας της Κορίνθου, προσευχηθείτε να σας ομοιάσω όπως επιθυμώ εις την πίστη, την αρετήν, την ακαταπώνητον εργατικότητα, την εφευρετικότητα εις τους ποιμαντικούς σχεδιασμούς, τα ιεραποστολικά οράματα, την γνησίαν φιλοπατρία, τον ανθρωπισμόν, την ευαισθησία και ως γνήσιος πνευματικός σας Υιός και Επίσκοπος να διακονήσω τον Θεόν, την Εκκλησία, τον άνθρωπον, και να σας αγαπώ, να σας τιμώ, να σας σέβομαι, να μη σας προσβάλλω ή μειώσω ποτέ, να μη σας εκθέσω δια την επιλογή σου, επιλογή σας, και να σας έχω ως πρέπει και ως αρμόζει γέροντα και πατέρα μου, δια να με συμβουλεύετε και να με προστατεύετε και να με κατευθύνετε εις όσα υπαλωμένη από ιερά αισθήματα καρδία σας μογία όκνος υπέρ της Εκκλησίας και του λαού της.
και τα νυν μακαριότατε Πάτερ, παρατήθε με αυτόν το Θεό και τε σεπτές χερσίνημον και τον περί ημάς Αγίων Αρχιερέων, μετά των περισσότερων εκ των οποίων με συνδέουν δεσμοί Αγίας Φιλίας και Αγάπης από τους νεανικούς και φοιτητικούς μας χρόνους και τους οποίους ευγνωμονώ δια την φιλάδελφων παρουσία των. Πατέρες και αδελφοί, δεήθητε υπέρ εμού προς τον Κύριο. Και τώρα τολμώ να εξτομίσω. Ορώτας χώρας λευκάς, ήδη ετοίμους προστερισμών. Και απαντώ, ιδού εγώ αποστηλώνουμε. Λάλη, λάλη Κύριε ο Θεός μου, ότι ο δούλος σου ακούει και ότι Υιός σώσιμη και Υιός της παιδίσκης σου. Αμήν. Θεοφιλέστατε ψηφισμένε επί Μητροπολίτα της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κορίνθου και αγαπητέ μας Πατέρα Διονύσια, σε ευχαριστώ εκ μέρους και των σεβασμιωτάτων αδελφών που συμπαρίστανται σήμερον εις την μεγάλην αυτήν και ιστορικήν ημέραν της ζωής σου. Σε ευχαριστούμε για όσα είπες προηγουμένως, εκ διπλώσας πράγματι τας μυστικάς πτυχάς της ψυχής και της καρδίας σου και ομολογήσας πάνθωσα εκρύπτοντο και κρύπτονται μέσα εις αυτήν φιλοστόργος. Σε ευχαριστούμε γιατί με όσα είπες επεβεβαίωσες και εδικαίωσες τις προσδοκίες και την καλήν επιλογή την οποία η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας έκαμε εις το πρόσωπό σου με το να σε εκλέξει και να σε προαγάγει εις την θέση του Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Ανυψώνεσαι σήμερα πράγματι στον υπερμέγιστον τρίτον βαθμόν της αρχιεροσύνης και αποστέλεσαι ως ποιμενάρχης μιας ιστορικής και αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως την οποία ίδρυσε προ 2000 περίπου ετών ο μεγαλοφωνότατος Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο και ιδρυτής γενικότερων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτός ο οποίος εδωροφόρησε τους Κορινθίους με τις δύο πασίγνωστες επιστολές του, ένεκα των οποίων η Κόρινθος και η Κορίνθη είναι πλέον εφήμως γνωστή εις ολόκληρον των χριστιανικών κόσμων. Αποστέλεσε εις την νέα σου αυτήν έπαλξη δια να αλλάξει σελίδα και να εγγενιάσεις μια νέα περίοδο πνευματικότητος εις την νεωτέραν ιστορίαν της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως. Δεν επιθυμώ αυτήν την ώρα να αναφερθώ εις το ύψος του αξιώματος. Είσαι καλός θεολόγος και γνωρίζεις ίσως και κάλλιον εμού τις διαστάσεις του αξιώματος το οποίο αναλαμβάνεις. Θέλω όμως να σου ομιλήσω δύο λίγων δια την αποστολή η οποία εξυπακούεται ότι ακολουθεί κατά πόδας το αξίωμά σου τούτο. Και θα ήθελα παιδί μου αυτήν την ώρα κάνοντας και ένα συνδυασμό της σημερινής Κυριακής κατά την οποία συμπίπτει η εισεπίσκοπον χειροτονία σου με την μεγάλη εορτή των Αγίων Πατέρων, των συγκροτησάντων την 7η Οικουμενική Σύνοδον, θα ήθελα λέγω να κάνω αυτόν τον συνδυασμό και να σου υπομνήσω ότι οι Άγιοι αυτοί Πατέρες μέσα από τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ως γνωρίζεις ήσαν εκείνοι οι οποίοι καθιέρωσαν την τιμή απέναντι στις Άγιες και Ιερές εικόνες, τις εικόνες του Θεού, τις εικόνες των Αγίων,
και αποκατέστησαν την τιμήν αυτών μέσα εις την ζωήν της Εκκλησίας. Εσύ γνωρίζεις ότι πρέπει να σέβεσαι τις εικόνες αυτές όπως τις σεβόμεθα όλοι μας. Υπάρχει όμως και υπάρχουν και κάποιες άλλες εικόνες, έμψυχες εικόνες του Θεού μέσα εις τον κόσμο. Για αυτές τις εικόνες ήθελα να σου μιλήσω και αυτές οι εικόνες είναι οι άνθρωποι. Αυτοί αποτελούν τις έμψυχες εικόνες του Θεού μέσα στον κάθε άνθρωπο εν οικεί χάρις του Θεού. Γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος είναι θεοειδής. Είναι δηλαδή προορισμένος δια την θεότητα. Είναι προορισμένος δια των ουρανών. Άπαξ και εκκινήσεις από αυτήν την βασική και θεμελιώδη αρχήν, να τιμάσεις την ζωή σου την έμψυχη εικόνα του Θεού στον κόσμο, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να πολυπραγμονήσει κανείς εις ό,τι αφορά εις την γενικότεραν αποστολή σου. Είσαι ένας νέος ιεράρχης. Κατέρχεσαι για να αναλάβεις με το λίγον τους ίακας και την τας ευθύνας της διακυβερνήσεως και διαπημάνσεως του κλήρου και του λαού της κληροθύσης εις επαρχίας. Είναι πολύ φυσικόν οι άνθρωποι να έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους επάνω σου, βλέμματα εταστικά, διερευνητικά, θα έλεγα ακόμα και παρατηρητικά, καλόπιστα όμως πάντοτε, ιδίως τώρα εις την αρχή τα περισσότερα, γιατί ο κόσμος στηρίζει πολλές ελπίδες και πολλές προσδοκίες εις το πρόσωπο του νέου επισκόπου, για να γυρίσεις σελίδα, όπως είπα προηγουμένως, και να εγγενιάσεις μια νέα περίοδο στη ζωή της Εκκλησίας. Οι άνθρωποι επομένως έχουν προσδοκίες απέναντί σου και αυτές τις προσδοκίες τις γνωρίζεις και εσύ όπως τις γνωρίζουμε όλοι μας. Γνωρίζεις παραδείγματος χάρη ότι θέλουν να δουν εις το πρόσωπό σου έναν αληθινόν πατέρα, ένα στοργικό πατέρα, γεμάτο από αγάπη και κατανόηση για τα σφάλματα των ανθρώπων. Έναν ποιμένα ο οποίος είναι εις τον τύπον του καλού και αγαθού ποιμένος, του αρχιποίμενος δηλαδή Ιησού Χριστού, αυτού ο οποίος και την ψυχήν ακόμα έθισεν υπέρ των προβάτων, αυτού ο οποίος μας εδίδαξε ότι ο καλός ποιμήν είναι εκείνος ο οποίος ενδιαφέρεται ημέρας και νυχτός δια την καλήν διαγωγήν και συμπεριφοράν των προβάτων του. Ο πατέρας, όπως προηγουμένως σου τον περιέγραψα, είναι εκείνος που έχει μεγάλη καρδιά, που ανοίγει τα φιλοκάρδια της για να δεχθεί εκεί μέσα τους αλάλητους στεναγμούς όλων των ανθρώπων και είναι πολύ στις ημέρες μας, γιατί η ζωή έχει δυσκολέψει, γιατί οι άνθρωποι αγχώνονται, γιατί οι βιοπάλοι είναι σκληροί μέσα στην αδικία, μέσα στην έλλειψη της αναγνώρισης, μέσα στην ανηλικρίνεια, οι άνθρωποι υποφέρουν και ζητούν ένα χάδι, ένα στοργικό χάδι από μέρους ενός πατέρα και αυτόν τον πατέρα πρέπει να τον βρουν κυρίως στο πρόσωπο του επισκόπου και συνεχεία στα πρόσωπα των πνευματικών τους πατέρων. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο ζητάει σήμερα ο λαός. Το δεύτερο, εν συνεχεία θέλει να δει στο πρόσωπό σου έναν πνευματικόν άνδρα, τον άνδρα ο οποίος είναι ο τηρητής των παραδόσεων και των δογμάτων της Εκκλησίας και βεβαίως έδωσες φρικτές υποσχέσεις πριν από λίγο ενώπιον συμπάσεις της Εκκλησίας ότι θα σεβαστείς το Ιερόν Ευαγγέλιον, ότι θα σεβαστείς τους δογματικούς όρους της Εκκλησίας, τους οποίους έθεσαν οι μεγαλώνυμοι πατέρες της δια των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, ότι δεν θα προσθέσεις τίποτε, δεν θα αφαιρέσεις τίποτε εξ εκείνων τα οποία παραλαμβάνεις, ότι θα είσαι ο φύλαξ άγγελος της ζωής και της ψυχής της Εκκλησίας,
να είσαι ο πνευματικός άνθρωπος, γιατί σήμερα αυτού του είδους των άνθρωπων έχει ανάγκη ο κόσμος. Αυτού του είδους των άνθρωπων έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, οι οποίοι στο πρόσωπό μας θέλουν να βλέπουν το Ευαγγέλιο, θέλουν να διαβάζουν το θέλημα του Θεού. Δεν μας θέλουν κοσμικούς ανθρώπους, δεν μας θέλουν αλωτριωμένους ανθρώπους, οι οποίοι τρέχομεν πίσω από τον κόσμο, αλλά μας θέλουν πραγματικά πνευματικά αναστήματα, τα οποία θα προσφέρουμε τον εαυτό μας υπόδειγμα προς μίμηση από μέρους των ανθρώπων, όπως ο μεγαλώνυμος Απόστολος Παύλος είχε την τόλμη και την παρησίαν, αλλά και την αυτοσυνειδησίαν να διαλαλεί προσάπαντας: «Μιμητέ μου γίνεστε, ως καγώ μιμητής είμαι του Ιησού Χριστού». Και τρίτον, στο πρόσωπό σου αυτός ο λαός ζητάει πράγματι έναν αγωνιστήν ιεράρχην να βρει. Έναν ιεράρχην ο οποίος δεν θα κρύπτεται πρώτων κινδύνων, αλλά θα προκινδυνεύει για τα δίκαια της Εκκλησίας και για τα δίκαια της κοινωνίας και του αγωνιζομένου λαού. Πολλοί ίσως ξενίζονται όταν ακούνε ότι η Εκκλησία ενδιαφέρεται για τους κοινωνικούς αγώνες, ενδιαφέρεται για το ψωμί του άλλου, όπως έχει λεχθεί: «Το ψωμί το δικό μου είναι δική μου υπόθεση, αλλά το ψωμί του άλλου είναι υπόθεση της Εκκλησίας, είναι υπόθεση του Θεού». Επομένως, ο αγωνιστής ιεράρχης είναι εκείνος ο οποίος αγρυπνά και για τα κοινωνικά ζητήματα και για τα κοινωνικά προβλήματα και για τα εθνικά θέματα και για πάντα όσα περιβάλλουν την ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν υπάρχει πτυχή της ανθρώπινης ζωής που να διεκφεύγει από το ενδιαφέρον της Εκκλησίας. Αν ξεκινήσει κανείς από το γεγονός ότι ο επίσκοπος της Εκκλησίας είναι πατήρ και κανένας πατέρας δεν αλωτριώνεται από το ενδιαφέρον το οποίο έχει για κάθε τι που απασχολεί το παιδί του. Θέλουν οι άνθρωποι να δουν στο πρόσωπό σου των πεπαρησιασμένων εκκλησιαστικών ηγέτην, ο οποίος θα λέγει μεν την αλήθεια, αλλά πάντοτε με έναν τρόπον ο οποίος θα είναι πιστικός. Δεν μας στέλνει η Εκκλησία για να γίνουμε εισαγγελείς του Θεού. Μας στέλνει ως ιατρούς, ως θεραπευτάς, ως φαρμακοποιούς, οι οποίοι θα προσφέρουμε στους ανθρώπους το φάρμακο της αθανασίας, που είναι το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, αλλά και των ακαινοτόμητων λόγων με τον οποίο μας έχει οπλίσει η μάχαιρα του Πνεύματος, αυτή η οποία τέμνει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και στην ανθρώπινη ύπαρξη τους όγκους της κακότητος και της δολιότητος και λιένει πράγματι τους χαρακτήρες των ανθρώπων. Αγαπητέ μου Διονύσιε, τον τελευταίο καιρό μου δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσω εις το πρόσωπό σου όλα αυτά τα οποία είπες προηγουμένως εις την ομιλία σου. Μου δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσω την σεμνότητά σου, την ταπεινοφροσύνη σου, τις ικανότητες από όπου επέρασε σε όλα τα πόστα της Εκκλησίας τα οποία εκείνη σου εμπιστεύθηκε. Άφησες παντού αγαθές αναμνήσεις ενός νέου κληρικού εμφορουμένου υποθείου ζήλου, αλλά ταυτοχρόνως και ικανοτάτου στην διαχείριση των υποθέσεων της Εκκλησίας. Αυτό το διεπίστωσα και κατά τα τελευταία χρόνια, ότε κατήχες επιτελικές θέσεις εις των οργανισμών της Εκκλησίας και κυρίως εξετίμησα εις το πρόσωπό σου τη σεμνότητα, εξετίμησα την καρτερικότητά σου και την υπομονή σου. Έρχεται τώρα η χάρις του Αγίου Θεού να σε επιβραβεύσει για όλα αυτά. Και όπως είχα την ευκαιρία προλίγων ημερών να σου γράψω σε ένα προσωπικό ιδιόχειρο δελτάριον επ' ευκαιρία της ονομαστικής σου εορτής, μείνε ταπεινός, μείνε σεμνός, μείνε υπάκουος εις των Θεών, μείνε άνθρωπος του καθήκοντος. Και όπως ο πατέρας σου σου έγραψε στο χειρόγραφο αυτό το οποίο έχεις ενώπιόν σου, τίμησε, εξακολούθησε μάλλον να τιμάς την ιεροσύνη και την αρχιεροσύνη σου, και Κύριος ο Θεός προπορεύσετε σου εις την ζωή σου. Αμήν. Αγία Μαρία.
ευχόμεν. Ψήφο και δοκιμασία των σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, των συγκροτούντων, την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται Διονύσιον των Θεοφιλέστατων Πρεσβύτερων, Επίσκοπων και Μητροπολίτην της Θεοσός του Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Ευξόμεθα ουν υπέρ αυτού ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Δέσποτε Κύριε Θεός ημών, ο νομοθετής σας η δύο του Πανεθήμους όπως το λοιπόν και τα γνωμάτων τάξης εις το υπηρετήστε και λειτουργεί της ετήστια χράντη σου μυστηρής εν το Αγίο σου θυσιαστηρίο πρώτων Αποστόλους, δεύτερων Προφήτας, τρίτων Διδασκάλους, αυτός δέσποτα των απάντων και τούτων των ψηφισθέντα και αξιοθέντα η πισελθήν των Ευαγγελικών ζυγών και την αρχιερατικήν αξίαν δια της χειρός εμού του αμαρτωλού και των συμπαρόντων λειτουργών και συνεπισκόπων η επιφυτίσει και δυνάμει και χάρητη του Αγίου σου Πνεύματος ενίσχυσον ως ενίσχυσα στους Αγίους σου Αποστόλους και Προφήτας, ως έχρισα στους βασιλείς, ως υγείασα στους αρχιερείς και ανεπίτητον αυτού την αρχιεροσύνην απόδειξον και πάση σε μνότητη κατά κοσμών Άγιον ανάπηξον εις το άξιο γενέστε που έδινε αυτόν τα προσωτηρία του λαού και επανούησε αυτού. Οδηγίαστε σου το όνομα και δε δόξαστε σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Και τούτων των αναδειχθέντα οικονόμων της αργενατικής χάριτος, πίσον μιμητήν σου του αληθινού ποιμένος, τυθέντα την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων σου, οδηγών είναι τυφλών, φως των εσκότων, παιδευτήν αφρόνων, δάσκαλων υπείων, φωστήρα εν κόσμου, ή να καταρτήσας τας ψυχάς, τας επιστευθήσας αυτό, επί της παρούσης ζωής, παράστη το βήματί σου ακατεσχήντος, και τον μέγαν μισθό λάβει, όλη τίμασα στις αυτοίς σας υπέρ του κοιμήματος του Ευαγγελίου σου. Σόγαρεστε λέει και σώζεται μας ο Θεός και στη δόξα να πέρασε. Συν το ανάρκο σου πατρί και το Παναγία και και οι όσοι σου αγαλιάσει αγαλιάσονται πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος. 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 Άξιος.
σου δυνατέ τη ωραιότητή σου και το κάλι σου και έντυνε και κατεβαδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! Σαν άρας φύσιν, αναληφθεί στο Θεό και πατρί προσήγαγες πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! Παρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! Σον ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! Στέφανον εκλήθων τιμίων, ζωήνη της ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! Την ράβδον ή να πειμένει στο εμπιστευθέση πνευματικών πίμνιων του Χριστού και τις μεν ευπιθέσει έστω αυτής υπό σου βακτηρία και υποστηριγμός τις δε απειθέσει και ευτραπέλης χρό αυτή ράβδο επιστηπτική ράβδο παιδεύσεως άξιος. Όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάζωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος.
Μακαριώτα του και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κορίνθου, ημών δε Πατρός και Ιεράρχου, πολλά τα έτη. Διονυσίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου εξήρθεν ο φθόγκος αυτών. Πρόσχομαι. Οι ουρανοί δίγονται δόξαν Θεού. Σοφία. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες οι Απόστολοι ομοθυμαδών επί το αυτό και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βίαιας και πλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως υπηρός εκάθισέτε φένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν έτερες γλώσσες καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέρει.
ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών, γενωμένης δε της φωνής ταύτης συρήλθε το πλήθος και συνεχίτη, ότι οίκουον εις έκαστος τη διαδιαλέκτα λαλούν τον αυτόν. Εξίσταντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ουκ ιδού πάντες ούτι συν οι λαλούντες Γαλιλαίοι, και πως ημις ακούομεν έκαστος τη διαδιαλέκτο ημών ενή εγεννήθημεν. Πάρθηκεν ήδη και λαμείτε και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφυλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της κατακυρήνη, και οι επιδημούντες Ραμαίοι, Ιουδαίτε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν λαλούν των αυτών τες ημετέρες γλώσσες. Τα μεγαλεία του Θεού. Ειρήνη συ των αγνώσαντων.
ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εξήλθεν ο Σπύρον του πήρε των σπόρων αυτού και εν το Σπύριν αυτών όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη δια το μη έχει νικμάδα. Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφύησε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την γην την αγαθήν και φιέν επί σε καρπών εκατοντα πλασίωνα. Επιρώτων δε αυτών οι μαθηταί αυτού λέγοντες τι σύ η παραβολή αυτή. Ο δε είπεν ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού τις δε λυπήσεν παραβολές ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνειώσει. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόν εσύ οι σύνοι ακούοντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από της καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες, σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτη ρίζαν ουκ έχουσι ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτι οι σύνοι ακούσαντες και από μεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Το δε εν τη καλλήγη ούτι σύν ή την έσεν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Τα αυτά λέγον Oh.
πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάστη. Αμήν. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων της εθνικής κοινωνίας και ειδωμένης, ως έρχεστε προσεγγίζει η λειτουργία της βασιλεύτης δόξης. Ο Yeah.
Ορθοδόξων των ορθοτομούντων των λόγων της αληθείας,
Βαρθολομαίου του Οικουμενικού Πατριάρχου Θεοδόρου Αλεξανδρίας Ιγνατίου Αντιοχίας Θεοφίλου Ιεροσολύμων Αλεξίου Μόσχας Παύλου Βελιγραδίου Θεοκτήστου Βουκουρεστίου Μαξίμου Σόφιας Ηλιού Γεωργίας Σάβα Βαρσοβίας Αναστασίου Τυράννων Χριστοφόρου Πράγας των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων των Συλλειτουργούντων και Συμπροσευχομένων ημίν αδελφών Αρχιεραίων Διονυσίου Καλλινίκου Χρυσοστόμου Αγαθονίκου Ιγνατίου Αλεξίου Χριστοδούλου Δανίλ Σεραφή Μακαρίου Χρυσοστόμου Σημεών Παύλου, Παύλου Ιερεμίου, Φιλοθέου, Αγαθαγγέλου, Ελευθερίου, Ισιδώρου, Παύλου και Πέτρου, των Συλλειτουργούντων και Συμπροσευχομένων ημίν, αδελφών, πρεσβυτέρων και διακόνων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, του Φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν τη πόλη και τη ενωρία ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών δωρητών αφιερωτών και ευεργετών του ιερού ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, ημών των συνελθόντων και εν ευλαβία επιτελούντων, την θείαν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν στενοχωρία, θλίψη, δοκιμασία, ανάγκη και ανεργία όντων, και πάντων ημών μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνη σου μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ. Μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών αρχιεπισκόπων Νεοφύτου Μισαήλ Θεοφίλου Προκοπίου Γερμανού Προκοπίου Θεοκλήτου Μελετίου Χρυσοστόμου Χρυσάνθου Δαμασκηνού Σπυρίδωνος Δωροθέου Θεοκλήτου Ιακώβου Χρυσοστόμου Ιερονίμου και Σεραφείμ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και ανακαινιστών Πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και του ιερού ναού τούτου, πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, αημνίστων πατέρων γονέων αδελφών, συζύγων τέκνων διδασκάλων αναδόχων και οικείων ημών εν τη πίστη, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, και της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού παντελεήμονος αρχιεραίος και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη θεία και ιερά ημών προθέσει ζώντοντε και κοιμημένων μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δορυφόρος,
πληρώσουμε την θέση ημών το Κύριο. Των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγνώμη και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συγκύριε. Δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα. Αγαπήσομεν αλλήλους, ίνα εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε Κύριε εις γης μου, Σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προς πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρί, Δίου τα πάντα εγένετο. Τον δήμα στους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών, εξαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τον αρφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον των Κύριων των Ζώπιων το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υγροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσλογώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Προσχομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίων ελέσεως. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Εμετά του Πνεύματος ανοσχόμεν τας καρδίας ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αξιών και υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φαδερών και αφανών ευεργεσιών των σημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφή με ξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτέρωτα. Τον επινίκαιον ύμνων άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Υψηλής
λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον, εις άφεσιν αμάρτιον. Αμήν. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτίων. Αμήν. Σα εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Ο Θεός είναι άστατη, προσφέρομες και κοινωνικά που και με την λατρεία και παρακαλούμε σε και δεόμαστε και εγκαιτεύουν. Κατάβεψε το πνεύμα στο Άγιο να θυμάσαι και πίσω από τον Ανάκο και για το σώμα του Χριστούς να μην απαντήσετε στο Άγιο του Κύριου. Κυρίβε το ποτηρίο του το κυριαλέγω στο νουσικό Αγίου μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου Αγίου ώστε για να έστε τις μεταλαμβάνωσες λήψεις της άψης. Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Amen.
της Επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Πρώτη μνήσιτη, Κύριε, της Ιεράς ημών Συνόδου, εις Ορθοτομούς εις των Λόγων της εις Αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοδούλου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγο της εις αληθείας. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιγνατίου Αντιοχίας, Θεοφίλου Ιεροσολύμων, Αλεξίου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, Παύλου Βελιγραδίου και Πάσης Σερβίας, Θεόκτης του Βουκουρεστίου και Πάσης Ρουμανίας, Μαξίμου Σόφιας και Πάσης Βουλγαρίας, Ηλίου Γεωργίας, Σάββα Βαρσοβίας και Πάσης Πολωνίας, Αναστασίου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας, Χριστοφόρου Πράγας και Πάσης Τσεχίας και Σλοβακίας, των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, Χριστοδούλου του Μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του και προσκομίζοντος τα τίμια και Άγια δώρα ταύτα Κυρίω το Θεό ημών, υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, σωτηρίας δε και αντιλήψεως του περιεστώτος λαού και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Κύριε ελέησον. Και δώσει μην εν ενίστοματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και στε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυθουσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Αντιλάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήνους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν
Πατέρα και λέγει. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανόν και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε λέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά κρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Ι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
Αχράντων αθανάτων, επρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξα σοι Κύριε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύπεπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει τις άρχουσεν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων έξω του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχανιστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τη αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών, και εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον αυτού Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού Μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Παύλου του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών και προστάτου και εφόρου της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, των Αγίων και Δικαίων Ιερομαρτύρων Διονυσίου του εν Κορίνθο, Μακαρίου του Νοταρά και Ζαχαρίου, των Οσίων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, Δαβίδ του Γέροντος και Θαυματουργού, Ριγίνου Αρχιεπισκόπου Σκοπέλου και πάντων των ενεβία διαλαμψάντων Αγίων Οσίων πατέρων τε και Ιεραρχών και κατά την καθημάς Ιερά Μητρόπολη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παταπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων, των Συγκροτησάντων, την Εβδόμηνη Οικουμενικήν Σύνοδον, ον την Σύναξην πανηγυρίζομαι και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ολοκληρώθηκε η χαρά μας και ήδη ο νέος Μητροπολίτης Κορίνθου είναι έτοιμος ύστερα από λίγες μέρες να έλθει πλέον στην Κόρινθο, να ενθρονιστεί και να αναλάβει την ποιμαντορία του, την οποία ευχόμεθα να είναι πάντοτε επιτυχής, πολύκαρπος, καλύκαρπος και επαγαθό του ποιμνίου του και του ευσεβούς λαού όλης της Κορινθίας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για τα αισθήματα που τρέφετε απέναντι στο νέο ποιμενάρχη. Ασφαλώς όσοι χειροκροτείτε είστε εξ εκείνων που τον γνωρίζετε μέχρι τώρα, από όπου διήλθε και διήλθε πάντοτε επιτυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι σε λίγο αυτοί που θα χειροκροτούν περισσότερο τον άλλον θα είναι οι Κορίνθιοι, αμήν, οι οποίοι θα τον γνωρίσουν καλά. Ιδιαιτέρως θέλω να μνημονεύσω την παρουσία εδώ των ενδυμωτάτων αρχόντων και της περιοχής της Κορίνθου αλλά και άλλων περιοχών, ιδίως κατά αυτήν την ημέρα που όπως ξέρετε διεξάγονται οι εκλογές και όλοι είναι απασχολημένοι με το θέμα αυτό. Ιδιαιτέρως εξαίρω την παρουσία ανάμεσά μας του εξοχοτάτου Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εκ Κορίνθου ορμωμένου και αγαπητού μας αδελφού και φίλου κυρίου Σταύρου Δήμα, ο οποίος ήρθε να είναι παρόν σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Ο Σεβασμιότατος Κορίνθου με ενημέρωσε πριν από λίγο ότι ο κύριος Δήμαρχος Κορίνθου του απέστειλε μία πολύ συγκινητική επιστολή
ευχόμενος αλλά και ζητών τη συγγνώμη του, διότι ακριβώς λόγω των εκλογών δεν κατέστη δυνατόν να είναι παρόν εδώ όπως θα το επεθύμει. Αλλά όσοι άλλοι είστε παρόντες, δικαιούστε διπλών συγχαρητηρίων και διπλών ευχαριστηρίων. Να είστε καλά και ο Θεός πάντοτε να σας ευλογεί. Στο Σεβασμιότατο θα προσφέρω και ένα προσωπικό μου δώρο, αυτό το εγκόλπιο, για να με ενθυμείτε και να με μνημονεύει στις προσευχές του. Άξιος! Άξιος! Ο Σεβασμιότατος Άγιος Κορίνθου θα δεχθεί τις ευχές μας στην πόρτα έξω για να δώσει και το αντίδωρο και να δώσει και ένα μικρό δώρο σε όλους. Ευχαριστούμε. Μακαριότατε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή παρά να εκφράσω για άλλη μια φορά τα αισθήματα που με διακατέχουν. Είμαι ευσυγκίνητος, όπως διαπιστώσατε. Και αυτό δείχνει ότι είμαι ένας άνθρωπος συναισθηματικός, αλλά και, όπως είπατε, ένας άνθρωπος πολύ απλός. Η Κόρινθος δεν θα γνωρίσει δεσπότη, θα γνωρίσει πατέρα. Και αυτό, όπως είπε χθες, ο Σεβασμιότατος Άγιος Γόρτινος κατά την χειροτονία του, το επαναλαμβάνω και εγώ δημόσια, για να δεσμεύομαι, όχι πως δεν θέλω να τα πράξω, αλλά για να δεσμεύομαι ότι θα αγωνίζομαι να τα πράξω, να θυσιάζομαι για το λαό, να τον αγαπώ, να τον αγκαλιάσω και να με αγκαλιάσει και η Κόρινθος να ζει αποστολικά. Η Κόρινθος να ζει πνευματικά και ευαγγελικά. Η Κόρινθος να είναι μια από τις επαρχίες της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την οποία θα καμαρώνετε, θα χαίρεστε και θα ευχαριστήστε όταν ακούτε να γίνεται λόγος για σταυρό και για αγάπη του Χριστού, όπως ο Απόστολος διετράνωσε. Φέρω αυτή τη στιγμή στον κόλπο μου, στο στήθος μου, το εγκόλπιο αυτό που μου εγχειρήσατε πατρικότατα. Είναι το φυλαχτό, είναι ο σύνδεσμος της ενότητος, είναι ο σύνδεσμος της υιοθεσίας, είναι αυτό που πάντοτε θα έχω για να αποτελεί το έμβλημα του Μητροπολίτου Κορίνθου, ο οποίος είναι τέκνο ενός τόσο μεγάλου Αρχιεπισκόπου. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τους άρχοντες από όλα τα μέρη που, όπως είπατε, διήλθα και διακόνησα και οι οποίοι με τιμούν, τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης, τον λαό του Θεού, αλλά κυρίως τον κλήρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, τον Μητροπολίτη της, τους αδελφούς μου, τους συμπρεσβυτέρους, οι οποίοι οι περισσότεροι και τι είναι Κυριακή και εκλογές βρίσκονται εδώ, και τον λαό που, όπως είπατε, εγέμισε αυτό τον ναό. Μακάρι να γεμίζουν οι ναοί μας, μακάρι να πνέει η άβρα του Αγίου Πνεύματος, μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να είμαστε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι στον Παράδεισο για να απολαύσουμε τα αιώνια και υπερκόσμια αγαθά που ετοίμασε της αγαπώσει την επιφάνεια αυτού. Εύχεστε, μακαριότατε, εύχεστε και προσεύχεστε πάντα ημέτερος και εν ευγνωμοσύνη. Άξιος, άξιος.